συνεδρίαση η Επιτροπή, η οποία καθορίστηκε χθες, θα μην τα συνεδρίαση, στις 1 η ώρα. Προχωρήσαμε σε πιο λεπτομερή θέματα, οργανωτικά και διαδικαστικά. Έχουμε καταλήξει στο ότι θα πρέπει να ζητηθεί, να ολοκληρωθεί η απογραφή αύριο. Η μαθεία αύριο θα έχει τελειώσει τα νούμερα, οπότε θα έχουμε μία εικόνα της μαθείας. Θα δούμε αύριο και η Πέλα, η οποία είναι λίγο καθυστερημένη. Και πλέον την μεθεπόμενη μέρα θα έχουμε σαφή εικόνα όλων των αποθεμάτων που υπάρχουν στα ψυγεία και το τι είναι στη διαδρομή από τα αφεντικά ψυγεία τα οποία είχαν φύγει στο εξωτερικό και κάποια από αυτά θα επιστρέψουν ή επιστρέψαν. Και καταγραφή των φορτηγών ψυγείων. Και καταγραφή των φορτηγών ψυγείων. Ούτως ώστε να έχουμε μία πλήρη εικόνα. Έχουμε προσδιορίσει επίσης τον αριθμό των φορτηγών που βγήκαν στο εξωτερικό ελληνικών φορτηγών κατά τον μήνα Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε η ΟΦΑΕ, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Φορτηγών, τα οποία είναι 215 τον Ιούνιο. Εκτιμούμε ότι θα είναι λίγο παραπάνω τον Ιούλιο, ούτως ώστε να προσδιοριστεί η απώλεια των φορτίων που θα υπάρξει λόγω της επιβολής του εμπάργου. Μόνο για τα ροδάκια. Μόνο για τα ροδάκια. Όπως επίσης έχουμε προσδιορίσει τη διαδικασία αποτίμηση των ζημιών, η οποία την οποία υπέστησαν και θα υποστούν οι διάφοροι εισαγωγείς και διακινητές και έμποροι των υλικών συσκευασίας. Θα γίνει αποτίμηση στο τέλος της σεζόν, γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου, της μείωσης των πωλήσεων που είχαν λόγω της επιβολής του εμπάργου. Επίσης, έχουμε προσδιορίσει ότι θα πρέπει να συμφωνηθεί μία ελάχιστη τιμή, την οποία θα απολαύσει ο παραγωγός, και από εκεί και πέρα η αποζημίωση να λάβει υπόψη της και τα υλικά συσκευασίας τα οποία θα έχουν χρησιμοποιηθεί. Ποια είναι η ελάχιστη τιμή και ποια είναι τα επιπλέον? Η ελάχιστη τιμή θα είναι σημείο διαπραγμάτευσης. Θα δούμε τι τιμές θα δοθούν από τους άλλους Ευρωπαίους αγρότες, θα δούμε ποια είναι η μέση τιμή την οποία έχει πετύχει φέτος το Λουβάκινο, θα δούμε επίσης ποια θα είναι και θα πρέπει να είναι η τιμή που πρέπει να απολαύσει το ροδάκινο, διότι ήδη έχουμε υποβάλει πριν από 20 μέρες, σαν ελληνική κυβέρνηση αλλά και σαν ευρωπαϊκός νότος, έτοιμα στις Βρυξέλλες στήριξη στις τιμές του ροδακίνου και του νεκταρινιού λόγω κατάρρευσης της αγοράς. Επομένως λοιπόν, έχοντας υπόψη μας το αίτημα αυτό ότι ζητάμε στήριξη για την ενίσχυση της τιμής, όταν ξέρουμε επίσης ότι σήμερα οι τιμές που έδωσε η αγορά για τον παραγωγό είναι γύρω στα 20 λεπτά. Επομένως λοιπόν θα πρέπει στην όποια τιμή αποζημίωση για την επιβολή του εμπάργου, μετά την επιβολή του εμπάργου, να λάβει υπόψη της και όλα αυτά τα δεδομένα. Έτσι. Συν το αίτημα ενίσχυση της τιμής. Δηλαδή, πού περίπου κυμαίνεται αυτό, δηλαδή. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα κρατήσει σε μάκρος. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία να οριστεί το πλαίσιο των διαδικασιών. Επίσης, θα πρέπει να καθοριστεί ότι τα αποθέματα τα οποία δεν μπορούν να πουληθούν, θα πρέπει να μπλοκαριστούν, να απογραφούν και άμεσα να τεθούν στη διάθεση του κράτου. Αν θέλει να τα δώσει στα ιδρύματα, καλώς. Αν δεν μπορεί και δεν προλαβαίνει να τα δώσει στα ιδρύματα και αλλοιωθούν, κατευθείαν να οδηγηθούν στους χιτάδες. Αυτό όμως θα πρέπει να κλειδωθεί σαν διαδικασία, να μην το αφήσουμε ανοιχτό, διότι αυτά χαλάνε γρήγορα. Επομένως, άμεσα εγώ αύριο θα κατέβω στην Αθήνα να διαπραγματευτούμε με το Υπουργείο πώς θα ορίσει επιτροπές για να μπλοκάρουμε να κλειδώσουμε αυτές τις διαδικασίες.